Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ουσιαστικά διαπιστώνει αυτό που φωνάζουν χρόνια παραγωγοί και καταναλωτές, ότι οι μεσάζοντες, οι χονδρέμποροι δηλαδή, καθορίζουν τις τιμές καθώς ελέγχουν σχεδόν όλα τα σημεία πώλησης. Από τη μια στιγμή στην άλλη ανεβαίνουν. Την περίμενη εβδομάδα ήταν τόσο, τώρα ανεβαίνουν. Ελληνικό παράδοξο, διαπιστώνεται ότι οι χονδρέμποροι είναι περισσότεροι σε αριθμό από όσους δικαιολογεί όλη η αγορά. Σας έχει προσεγγίσει χονδρέμπορος να σας πιέσει την τιμή? Ναι, σίγουρα. Τι σας έχει πει? Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε και τα χρήματα κι εμείς, έτσι. Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι χονδρέμποροι στις κεντρικές αγορές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης ελέγχουν τα μισά από όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, είναι οι κύριοι προμηθευτές στα μανάβικα, αλλά και οι βασικοί προμηθευτές έως και κατά 75% στα σούπερ μάρκετ. Πόσο κερδίζει ο παραγωγός και πόσο χονδρέμπορος και ο λιανέμπορος? Το 40% της τιμής πηγαίνει στον παραγωγό, το 21% στο χονδρέμπορο, το 28% στο λιανεμπόριο και το υπόλοιπο στο κράτος ως ΦΠΑ. Για παράδειγμα, αυτές οι ντομάτες κοστίζουν 1 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα 40 λεπτά πηγαίνουν στον παραγωγό, τα υπόλοιπα 60 λεπτά στο χονδρέμπορο, στο λιανέμπορο και στο ΦΠΑ. Ο χονδρέμπορος είναι καθαρός που αγοράζει, πουλάει. Με ένα ποσοστό 6-10%. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι 6 και 7, είναι 21%. Δεν νομίζω. Εάν οι παραγωγοί, λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είχαν διαπραγματευτική δύναμη, συνασπίζονταν και δεν ενέδιδαν στις πιέσεις των χονδρεμπόρων, εάν μπορούσαν οι παραγωγοί να δώσουν μόνοι τους στην αγορά 1 κιλό μήλα, τότε το 1,15 τελική τιμή στα μήλα θα έπεφτε τουλάχιστον στα 80 λεπτά του ευρώ. Μπαίνει σε ένα και σου λέει σκούπα όλα στο χτήμα. Σκούπα. Τα παίρνω όλα με τόσο. Παραγωγός δεν κάνει. Έχει ανάγκη, έχει κάνει έξοδα. Άμα του κάνει μια κακοκαιρία όπως το χτες, καταστράφηκε. Και αναγκάζεται τα δίνει. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αυτή τη στιγμή στις λαϊκές αγορές, το 50% των αδειών το έχουν η παραγωγή και το υπόλοιπο 50% οι έμποροι και οι χονδρέμποροι. Για να πέσουν οι τιμές, σύμφωνα με το πόρισμα, αυτή η αντιστοιχία των αδειών θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, τις περισσότερες άδειες να τις έχουν μόνο η παραγωγή. Σωστό αυτό. Σωστό, γιατί εμείς τα πουλάμε πιο φτηνά. Λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να έχουν καταναλωτές την επιλογή να αγοράζουν φθηνότερα έως και κατά 30% όλα τα αγαθά. Τα συμπεράσματα της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκύπτουν από την εξέταση της διαδρομής, τις ντομάτες, τις πατάτες, τα ροδάκινα, τα αγκούρια, τα μαρούλια, τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα ροδάκινα, ως τα πιο αντιπροσωπευτικά οπωροκυπευτικά που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς. Το μεγαλύτερο κέρδος το παίρνει το κράτος. Ο μεγαλύτερος μεσάζοντας αυτή τη στιγμή είναι το κράτος. Ξεχάστε τα υπόλοιπα. Ανέβηκε το πετρέλαιο, ανέβηκαν τα λοιπάσματα, ανέβηκαν όλες οι τιμές, ανέβηκε όλο το κόστος παραγωγής και τελικά βγήκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει ποιος παίρνει τα λεφτά. Καθρέφτη δεν έχουνε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προαναγγέλει ότι θα φέρει νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου των παραγωγών. Και από τους μεσάζοντες που ανεβάζουν τις τιμές στη μάστιγα του παρεμπορίου. Δείτε λοιπόν το αποκλεισμό.